Πολύ καλά την πολιτική και από τα μέσα και από τα έξω και από τα δύσκολα και από τα εύκολα, Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, υπάρχει μια συζήτηση που ξεκίνησε μετά από μια ερώτηση που κάνατε 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πρώτα απ' όλα, επειδή έχουμε κάνει πάρα πολύ συζήτηση, έχει γίνει πάρα πολύ συζήτηση για το αν είναι αντάρτικο, δεν είναι αντάρτικο, αν θέλετε να κάνετε ζημιά ή όχι στην κυβέρνηση, να πούμε στο προκείμενο τι είναι αυτή η ερώτηση, δηλαδή τι επερωτάτε την κυβέρνηση. Αντάρτικο δεν είναι σίγουρα. Είναι μια προσπάθεια να συμπληρώσουμε κενά, να διορθώσουμε λάθη και να επισημάνουμε κινδύνους τους οποίους ενδεχομένως να μην γίνονται αντιληπτοί ή ορατοί από την εκτελεστική εξουσία. Ναι. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε δηλαδή την κυβέρνησή μας, παρουσιάζοντας μια πραγματικότητα όπως είναι και όχι οριοποιώντας την. Ποια είναι αυτή η πραγματικότητα? Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι η Νέα Δημοκρατία και γενικώς η φιλελεύθερη αντίληψη για τα πράγματα, την ιδιοκτησία την θέτει στην κορυφή των ιστορικών θεμελιωδών δικαιωμάτων που πρέπει να προστατεύει ως παράταξη. Αλήθεια είναι. Να θυμίσω ιστορικά δε ότι δύο μεγάλοι πολιτικοί στην Ελλάδα κατάφεραν να κατακτήσουν επάξια τον τίτλο του Εθνάρχη γιατί προστάτευσαν την ιδιοκτησία. Ο ένας ήταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος όταν τσάκισε ουσιαστικά τους τσιφλικάδες για να μετατρέψει τους κολύγους σε ιδιοκτήτες επαγγελματίες αγρότες. Και ο δεύτερος ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, όταν για να νικήσει το στεγαστικό και το προσφυγικό ζήτημα, χρησιμοποίησε τη μέθοδο της αντιπεροχής και έκανε ξανά νοικοκυρέους και επαγγελματίες τους κατεστραμμένους συμπατριώτες που ήρθαν από την Ανατολή, από την Μεγάλη Ελλάδα. Έτσι λοιπόν έχουμε χρέος πολιτικά, αυτή τη στιγμή και εμείς να παρέμβουμε για να προστατεύσουμε και ως παράταξη το ιερό δικαίωμα της ιδιοκτησίας. Ποιο είναι αυτό τώρα το οποίο απειλεί το δικαίωμα? Είναι το φαινόμενο ότι πολλές τράπεζες για να εξηγειάνουν τη δική τους θέση μεταβίβασαν τα δάνεια, τα κόκκινα δάνεια όπως λέγεται, σε διαχειριστές, σε μεγάλες εταιρείες που πολλές φορές έχουν την έδρα τους στο εξωτερικό, σε φορολογικούς παραδείσους, χωρίς να πληρώνουν και φόρους στο ελληνικό δημόσιο, οι οποίες κατά κάποιο τρόπο κερδοσκοπούν σε βάρος του ιδιώτη. Έχουμε μία διαφορά εδώ τα τελευταία χρόνια που κληρονομήσαμε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις 90 δισεκατομμύρια. Έγινε μια πολύ φιλότιμη προσπάθεια από αυτή την κυβέρνηση στην πρώτη θητεία με τον εξοδικαστικό κανονισμό, η οποία πέτυχε πολύ λίγα αποτελέσματα, γύρω στα 7 δις ρυθμίστηκαν και παραμένουν πάνω από 82 δις αυτή τη στιγμή σε εκκρεμότητα. Πολλές φορές υπάρχουν ανακοπές, αποφάσεις δηλαδή δικαστηρίων, οι οποίες δικαιώνουν τον δανειολήπτη και δεν εφαρμόζονται από τους διαχειριστές των δανείων. Άλλες φορές οι διαχειριστές κρύβονται για να οδηγήσουν σε αναγκαστικό πληστηριασμό ένα ακίνητο με στόχο να το πουλήσουν ακριβότερα στην αγορά και να κερδοσκοπήσουν την ώρα που μια οικογένεια, ένας εγγυητής ή μια μικρομεσαία επιχείρηση κάνει την κυριότητα σε ένα κτήμα το οποίο απέκτησε με ιδρώτα, σε ένα σπίτι ή σε μια επιχείρηση μικρομεσαία και αποφεύγουν τον διακανονισμό. Συνήθως οι δανειολήπτες είναι ανενημέρωτοι, οι τράπεζες αδιαφορούν, καθαρίζουν τη δική τους θέση, ενδεχομένως κερδίζουν και αυτές μέσα από αυτή τη διαδικασία και ο μόνος που χάνει είναι ο ευάλωτος πολίτης. Έχετε εικόνα για πόσους δανειολήπτες μιλάμε? Είναι από τα στοιχεία που έχουμε από την Τράπεζα της Ελλάδος 2.271.548 οφειλέτες. Και βεβαίως έχουμε εικόνα και για τα κέρδη των διαχειριστών που φτάνουν τα 211 εκατομμύρια μέχρι στιγμής. Δηλαδή έχουν μία απόδοση από αυτή την πράξη που κάνουν γύρω στο 28,5%. Είναι ένα φοβερό κέρδος. Βέβαια. Σε βάρος όμως της ιδιοκτησίας των απλών ανθρώπων. Των απλών ανθρώπων. Το ερώτημα κάποιου θα ήταν γιατί τώρα οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισαν να κάνουν μια κίνηση και δεν το κάνανε όταν ο εξοδικαστικός ερχόταν και λέγανε πάρα πολύ τότε ότι ο εξοδικαστικός έτσι όπως είναι δεν θα βοηθήσει κανέναν, δεν έχει καμία προστασία, δεν δίνει καμία λύση. Ή όταν για παράδειγμα δινόταν το δικαίωμα στις τράπεζες να δώσουν σε αυτά τα φαντ τα κόκκινα δάνεια, να αποποιηθούν την ευθύνη και να αφήσουν κάπου στα νησιά Κέιμαν, ξέρω εγώ, σε ποια νησιά, κάποιους να παίζουν με τα ακίνητα των ανθρώπων. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα υπήρχε ελπίδα ότι ο εξοδικαστικός θα επιτύχει περισσότερα αποτελέσματα, αλλά το ότι δεν πέτυχε δεν οφείλεται μόνο σε αυτό καθ' αυτό το μέτρο, αλλά και στη συστηματική άρνηση των τραπεζών να ενημερώσουν τους δανειολήπτες και των διαχειριστών να προσέρχονται στην εξοδικαστική διαπραγμάτευση και να συνομιλούν με τον οφειλέτη. Γιατί ουσιαστικά οι διαχειριστές θέλαν να οδηγήσουν σε αδιέξοδο.
προκειμένου να αγοράσουν για ένα κομμάτι ψωμί ένα σπίτι το οποίο ενδεχομένως να το είχε πληρώσει και στην πραγματική του αξία ο φιλέτης, για να το ξαναπουλήσουν μετά στην ελληνική ή στη διεθνή αγορά με μεγάλη εμπορική αξία και να κερδίσουν σε βάρος του πόνου και της ιδιοκτησίας του άλλου. Τώρα λοιπόν έγινε η διαπίστωση ότι τα μέχρι τώρα μέτρα δεν πέτυχαν. Έπειτα μέσα στην πρότασή μας δεν περιέχεται κάποια μορφή ούτε στον Υπουργό ούτε στην κυβέρνηση. Αντιθέτως, αν διαβάσετε καλά τις ερωτήσεις που θέτουμε, θα μπορείτε να εκμεύσετε και προτάσεις τις οποίες κάνουμε για να τιμωρηθούν όλοι αυτοί οι μεγάλοι που επιδιώκουν μια τέτοιου είδους κακή κερδοσκοπία σε βάρος της περιουσίας των Ελλήνων. Και βεβαίως εγώ θέτω και άλλα ζητήματα. Δηλαδή, κανείς δεν ξέρει όλη αυτή η τεράστια περιουσία των ακινήτων σε τι χέρια περιέρχεται. Και αυτό αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί ανησυχίες και σε παραμεθόριες περιοχές ευαίσθητες, όπου αν δούμε το χάρτη των οφηλετών, πολλές επιχειρήσεις ή και σπίτια δεν ξέρουν τι. Η πρωτοβουλία είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα μπορούσε κάποιος όμως να αναρωτηθεί γιατί δεν πήγατε στον Υπουργό να του τα πείτε όλα αυτά και αποφασίσατε να κάνετε μια ερώτηση στη Βουλή που θα δημιουργούσε φασαρία ότι, να, αυτό που λένε κάποιοι, 11 βουλευτές κάνουν αντάρτικο στο Μητσοτάκη. Είναι εύλογη η ερώτηση που μου κάνετε. Είχαμε πει στην τελευταία κοινοβουλευτική ομάδα, εμείς καταρχήν θέλω να σας πω, όλη η κοινοβουλευτική μας ομάδα και όλη η βάση της παράταξης έχει στηρίξει όσο κανέναν άλλον τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και σε δύσκολες ώρες για να μπορέσει να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις κρίσεις που προέκυψαν. Είχαμε δε αυτοπαρατηθεί και από το συνταγματικό μας δικαίωμα να κάνουμε δημόσιο ή κοινοβουλευτικό έλεγχο, γιατί αντιλαμβανόμασταν την κρισιμότητα των στιγμών και με το COVID και με την ενεργειακή κρίση κτλ. Είπαμε όμως στην τελευταία κοινοβουλευτική ομάδα και βλέποντας, βιώνοντας τις συνέπειες κάποιων πολιτικών κατά τις τελευταίες ευρωεκλογές, ότι το μένουμε σπίτι για τους βουλευτές τελείωσε. Mm-hmm. Και ότι από εδώ και πέρα θα επιδιώκουμε να συμμετέχουμε στη διαμόρφωση της πολιτικής και όχι να είμαστε απλοί μουγκοί χειροκροτητές. Mm-hmm. Κατά τη γνώμη μου, η εκτελεστική εξουσία όφιλε πριν διαμορφώσει νέες πολιτικές να διαβουλευτεί με τους κοινοβουλευτικούς και να ακούσει τις απόψεις τους και όχι το αντίθετο. Εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή ανοίγουμε αυτόν τον διάλογο, το κάνουμε καλοπροαίρετα χωρίς μορφή για κανέναν και το κάνουμε για να στηρίξουμε την κυβέρνηση και να δυναμώσουμε τη θέση της και όχι για να υπονομεύσουμε τις προσπάθειες της υγείας που ξεκινούν από την κυβέρνησή μας. Κύριε Στυλιανίδη, παρακολουθούμε, περιμένουμε και τις απαντήσεις, το αποτέλεσμα δηλαδή της ερώτησης, γιατί ωραίο είναι το παραπολιτικό, μας δίνει ψωμάκι σε μας δημοσιογράφους, αλλά η ουσία είναι πολύ σημαντικότερη από το παραπολιτικό, αν υπάρχει ή όχι. Εκτιμώ ότι αν υπάρξει αποφασιστική και δίκαιη μεταχείριση των διαχειριστών και των τραπεζών, θα υπάρξει μια ισορροπία, διότι εμείς δεν είμαστε κατά των τραπεζών, αλλά δεν θέλουμε η λογιστική εξυγίανση των τραπεζών να οδηγήσει σε αδιέξοδο εκατομμύρια Έλληνες ιδιοκτήτες και μικρομεσαίους επαγγελματίες. Κύριε Στυλιανίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Με την κοινωνία, με απλά λόγια, και με την τοπική αγορά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Λοιπόν,